Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Υπάρχει απαιτούμενη απαρτία, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις προς την πλευρά της διοίκησης. Ο κύριος Ξενάκης, ο κύριος Κουτσιανάς. Ο κύριος Καούκης. Και η κυρία Τσίτσου. Ο κύριος Καούκης έχει το λόγο. Μια καλησπέρα σε όλους σας. Την ερώτηση που θέλω να κάνω, θα ήθελα να ρωτήσω για το συμπαραστάτη του πολίτη που είναι ο θεσμός που το προβλέπει ο Γαλλικράτης. Τι θα κάνουμε εμείς, αν θα κάνουμε κάτι στο επόμενο συμβούλιο ή όχι. Ευχαριστώ. Η κυρία Τσίτσου. Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω για το θέμα που είχαμε ψηφίσει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για το επιστημιστικό πρόγραμμα για τους απόρους. Θυμάμαι ότι στη συζήτηση που κάναμε εδώ είχαμε καταλήξει ότι θα είναι μια σύμπραξη ανάμεσα στους Δήμους και την Περιφέρεια. Στη συνέχεια προστέθηκε η ΟΑΣΔΑ και η ΕΤΑ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο στους Αγίους Αναργύρους που έγινε προχθές υπήρχε και μια παράγραφος μέσα στην εισήγηση η οποία έλεγε ότι ο επικεφαλής εταίρος που είναι ο ΟΑΣΔΑ και ο πρόεδρος του εξουσιοδοτείται, δεν θυμάμαι για ακριβώς τις λέξεις, αλλά αυτό είναι η ουσία, για τις περαιτέρω συμπράξεις έως ότου ολοκληρωθεί η διαβούλευση. Στα πλαίσια αυτά έμαθα ότι ενδιαφέρθηκε να δήλωσε ενδιαφέρον και η Αρχιεπισκοπή. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι τελικά η απόφαση που έχουμε πάρει εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο, μέχρι που φτάνει και τι ισχύει σήμερα. Ο κύριος Κουτσιανάς. Καλησπέρα σας. Ε, 130.000 συμπολίτες μας και δημότες μας, είδαν και από τα αεροπανό του Δήμου και πολύ σωστά είδαν και πληροφορήθηκαν ότι γίνονται δωρεάν ιατρικές εξετάσεις. Και λέω ότι πολύ σωστά έγινε αυτή και γίνεται αυτή η ενημέρωση και με αυτόν τον τρόπο. Οι ερωτήσεις είναι εξής. Πόσες εξετάσεις προσέφερε δωρεά το κέντρο, το ΚΕΛΠΝΟ, το κέντρο ελέγχου προστασίας νοσημάτων, συγγνώμη, γιατί έτσι. Αν αληθεύει ότι διατέθηκε μόνο ένας γιατρός για τις οφθαλμολογικές εξετάσεις, ισχύει αυτό? Αληθεύει ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή λίστα αναμονής και ότι δεν έχουν εξυπηρετηθεί συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν και μηδενική φορολογική δήλωση και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εξετάσεις για το μήνα Ιανουάριο, για τον καρδιολογικό έλεγχο και για το μήνα Φεβρουάρι για τον οφθαλμολογικό? Επόμενη ερώτηση. Το εισοδηματικό κριτήριο για την ένταξη στο κοινωνικό παντοπολείο, σύμφωνα με τον κανονισμό που είχε ψηφιστεί τότε κατά πλειοψηφία, ήταν στα 6.000 ευρώ. Πρόκειται η διοίκηση και η αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής να το αναθεωρήσει προς τα πάνω και να πάει στα 12.000 ευρώ, σύμφωνα και με το επικείμενο νομοσχέδιο το οποίο πρόκειται να κατατεθεί? Και σύμφωνα βέβαια με την πρόταση που είχαμε κάνει τότε και εμείς ως δημοτική κίνηση, ότι το κριτήριο, το εισοδηματικό, θα πρέπει να φτάσει στα 12.000 ευρώ. Επόμενη ερώτηση. Επειδή πρόκειται από το Σάββατο και μετά, θα υπάρχουν βροχές. Είχαμε ξαναθέσει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο την εξής ερώτηση. Τι γίνεται με την κακοτεχνία επί της φλέβας και γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση? Και μία ανακοίνωση, κύριε Πρόεδρε, που θέλω να κάνω, εκτός από τις ερωτήσεις, όπως προβλέπετε. Επειδή είχα οριστεί με ομόφωνη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο ως εντεταλμένος και εκπρόσωπος του Δήμου,
στο σχολικό συμβούλιο της σχολικής μονάδας του 7ου νηπιαγωγείου Ηλίου και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα παρευρέθηκα στο σχολικό συμβούλιο, μπορώ να σας πω ότι ήρθα σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί δικαίως αντιμετώπισα 10 πολύ συγκεκριμένα αιτήματα, δίκαια αιτήματα των γονέων και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι μου είπαν το εξής, ότι επανελειμμένα έχουν απευθυνθεί σε μεμονωμένα μέλη της σχολικής επιτροπής, αλλά δεν είδαμε να ανταποκρίνονται στα προβλήματα και στις ανησυχίες μας. Και τα 10 αιτήματα είναι τα εξής. Πρώτον, κύριε συνάδελφε, συγγνώμη, θα σας διακόψω. Έχω λάβει, σήμερα το έλαβα αυτό με τα 10 αιτήματα. Είναι κατατεθειμένο στο Προεδρείο. Δεν χρειάζεται να προβείτε σε αναρρύθμιση. Έχω κάθε δικαίωμα να προβώ σε ανακοίνωση. Επαναλαμβάνω. Ο Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να προβείτε σε πρόταση, κύριε, είτε σε ανακοίνωση. Βεβαίως. Απλά επειδή επικαλείστε τον κανονισμό, υπάρχει και ο χρόνο, ο οποίο δεν είναι άπλετο στην ημερησία διάταξη. Αν δεν με διακόπτατε, θα είχα τελειώσει. Το σημείο 1, λοιπόν, πρόκειται για την οροφή τη σχολική μονάδα που στάζει όταν βρέχει. Και ιδιαίτερα στις τελευταίες βροχές τα νερά διαπερνούν την οροφή και εισέρχονται και στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Δεύτερον, εκτός της στεγανοποίησης υπάρχουν και σημεία της οροφής που χρήζουν άμεσου ελέγχου και επισκευής ή αντικατάστασης, γιατί ίσως να έχουν αποκολληθεί μερικώς ή να έχουν υγροποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που σε επόμενη έντονη βροχόπτωση να αποκολληθούν πλήρως με κίνδυνο ατυχήματος. 3. Να καλυφθούν οι πλάκες καρύστου που καλύπτουν σημαντικό χώρο του προάβλιου χώρου με προστατευτικό δάπεδο, ώστε να μην διατρέχει κανένας κίνδυνος σοβαρού χτυπήματος για τα νήπια την ώρα που έχουν τις όποιες δραστηριότητες στον προάβλιο χώρο. 4. Να δημιουργηθεί στέγαστρο υποδοχής στην εξώπορτα του νηπιαγωγείου, ώστε να είναι πιο εύκολη η αναμονή από τους γονείς. 5. Οι σωληνώσεις στα καλοριφέρ στάζουν. 6. Οι ανεμιστήρες στις οροφές των δύο αιθουσών χρήζουν άμεσης επισκευής, γιατί τυχόν λειτουργία τους μπορεί να θέσει σε άμεσο κίνδυνο τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. 7. Το γκαζόν στο υπόλοιπο μέρος του προάβλιου χώρου χρήζει άμεσης συντήρησης. 8. Το πλαστικό δάπεδο εντός των δύο αιθουσών διδασκαλίας χρήζει άμεσης διόρθωσης ή μερικής αντικατάστασης. 9. Να τοποθετηθούν πύρες στις πόρτες και στα παράθυρα της σχολικής μονάδας για την καλύτερη δυνατή ασφάλεια όλων μας. 10. Να εφοδιαστούμε ως σχολική μονάδα με εκπαιδευτικά παιχνίδια, αλλά και αν είναι δυνατόν να τοποθετηθεί στον προάβλιο χώρο παιχνίδια για την καλύτερη δυνατή δραστηριότητα των παιδιών στον προάβλιο χώρο. Θέλω να πιστεύω ότι θα μεριμνήσουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο και η Σχολική Επιτροπή και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και συνολικά όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για να λυθούν άμεσα αυτά τα πολύ σημαντικά προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, δεν σας διέκοψα. Με πολύ προσοχή άκουσα αυτά που είπατε. Θα ήθελα όμως να σας πω με πολύ σεβασμό ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι συνάδελφοι είναι σε κάποιο σχολείο εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι. Αν έρχονται όλοι οι συνάδελφοι και απαριθμούν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο το πρόβλημα που έχει το κάθε σχολείο, θα τελειώσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε ένα μήνα. Το λέω αυτό για ποιον λόγο. Ο λόγος που έχετε πάει εκεί εντεταλμένος από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι για να φέρνετε τα προβλήματα στους αντιδημάρχους για να τα λύνουν. Όχι για να τα απαριθμείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το λέω με όλο το σεβασμό προς τους υπόλοιπους συναδέλφους. Γιατί εγώ προσωπικά τους σέβομαι και το χρόνο τους και την παρουσία τους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Και το λέω επειδή υπάρχει, επειδή επικαλείστε τον κανονισμό, ο κανονισμός λέει ότι η διάρκεια προημερησίας είναι συγκεκριμένη. Εάν θέλετε να τον διαιρέσουμε δια δύο, δηλαδή το μισό των ερωτήσεων και το άλλο μισό που πρέπει να απαντηθούν, τότε φαντάζεστε ότι δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν λέω και κάνω αυτή την παρατήρηση, με όλο το σεβασμό το τονίζω, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε τα αιτήματα στον αντιδήμαρχο, το συγκεκριμένο ή σε οποιονδήποτε αντιδήμαρχο και να μην διεπιληθεί του θέματος και θα πρέπει να τα αριθμίσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, ο κύριος Ξενάκης έχει ζητήσει. Καλησπέρα. Βέβαια, με κάλυψαν και οι απαντήσεις σας, κύριε Πρόεδρε, αλλά ήθελα να ρωτήσω, η θητεία των μελών των σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται με την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, επειδή κάποια στιγμή ήμουν απόν. Δεν ξέρω, έχουν οριστεί οι θητείες, γιατί θέλω να ρωτήσω, όπως με ενημερώσετε, υπήρχε μια καθυστέρηση και αν δίνονται κανονικά οι επιχορηγήσεις στα σχολεία
και πώς δικούνται αυτή τη στιγμή οι σχολικές επιτροπές και αν συγκαλούνται τα διοικητικά συμβούλια. Αυτό δεν το γνωρίζω, αν όμως είναι περιττό σαν ερώτηση να το δούμε με τους αντιδημάρχους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Ναι, κύριοι συνάδελφοι, ας ξεκινήσω από το θέμα των εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων στα σχολεία. Να ξέρετε ότι έχετε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και ο ρόλος λοιπόν ο δικός σας είναι ότι δεν μπορούν να προωθήσουν οι διευθυντές, διευθύντριες και παράγοντες του σχολείου προς επίλυση, είναι να τα προωθείτε εσείς. Γνωρίζετε άριστα ότι μπορείτε να έχετε επαφή τόσο με το Δήμαρχο. Ας μου πει ένας που προσπάθησε να μιλήσει με τον Δήμαρχο και δεν μπόρεσε αμέσως να μιλήσει με τον Δήμαρχο. Ή αν δεν μπόρεσε εκείνη τη στιγμή, δεν γύρισε ο Δήμαρχος να τηλεφωνήσει. Με τους αντιδημάρχους όλους. Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε αν πραγματικά θέλετε να επιλύσετε προβλήματα. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε τα προβλήματα, ασφαλώς νομίζω ότι είναι θέμα του Προεδρείου. Δεν είναι πάντως ο κατάλληλος χώρος, εξ όσων πολύ καλά γνωρίζω, έτσι, από την... τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, αν θέλετε να λύσετε προβλήματα, είπαμε, τα προβλήματα λύνονται έτσι. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, έχετε διαλέξει έναν πολύ λάθος δρόμο. Δεν πρόκειται να μπορέσετε να το κάνετε αυτό. Βρείτε κάτι άλλο, σας προειδοποιώ. Και μια και απαντώ για τον εν λόγω συνάδελφο για το ρόλο του στην Σχολική Επιτροπή, έθεσε και ένα θέμα εισοδηματικών κριτηρίων από 6 σε 12.000. Πολύ θα θέλαμε να το κάνουμε στις 24.000. Αλλά ξέρετε όμως, εμείς εδώ κάνουμε και υπολογισμούς, κάνουμε και πράξεις. Δηλαδή, τι μπορούμε να δώσουμε, μπορούμε να δώσουμε αυτό, να διαθέσουμε αυτό το ποσό. Τι μπορούμε να μαζέψουμε από τον κόσμο, αυτά μπορούμε να μαζέψουμε. Βάζουμε αυτά τα κριτήρια πραγματικά να εξυπηρετήσουμε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Να είστε σίγουροι ότι αν μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ή αν η πολιτεία που δίνει, που χρηματοδοτεί τους ΟΤΑ, μας δώσει περισσότερα χρήματα για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου ή της κοινωνικής μας υπηρεσίας για να προσφέρουμε υπηρεσίες σε αυτούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα, ασφαλώς θα το κάνουμε και μάλιστα με πολύ χαρά το διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Όμως, μου δίνετε την ευκαιρία να σας διαβεβαιώσω για κάτι. Επειδή διαβάσαμε τελευταία ότι η κυβέρνηση σκέπτεται να δώσει το ρόλο του... στην τοπική αυτοδιοίκηση αντί για τη χρηματοδότηση από τον φόρο που παρακρατεί των φυσικών και νομικών προσώπων που και αποδίδει το 20% αυτών των φόρων στην αυτοδιοίκηση, αν θελήσει να μας επιβάλλει να βάλουμε χαράτσι στις τοπικές κοινωνίες, να είστε σίγουροι ότι εδώ θα γίνει επανάσταση. Σας το δηλώνω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι χαράτσι στις τοπικές κοινωνίες, στην τοπική κοινωνία δεν υπάρχει περίπτωση να βάλουμε. Παρακαλώ κύριε, σας παρακαλώ πολύ, δεν προσφέρετε ούτε για σχόλια ούτε για αγέλωτες και να σέβεστε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως σεβόμαστε και εμείς όλους όταν μιλούν. Λοιπόν, για το θέμα του επισιτιστικού προγράμματος. Εξισιοδοτήθηκε, πήραμε μία απόφαση για τη συμμετοχή μας. Η συμμετοχή, επειδή είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, χρειάζεται leader. Αποφασίσαμε όλοι οι Δήμοι του τομέα, αυτό το πρόγραμμα γίνεται ανατομέα της περιφέρειας. Αποφασίσαμε όλοι οι Δήμοι του τομέα με τη συμμετοχή και το συντονισμό της περιφέρειας και έγινε σύσκεψη γι' αυτό στην περιφέρεια, να συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι του Δυτικού Τομέα με leader τον ΆΣΔΑ, γιατί κανένας Δήμος δεν ήθελε να αναλάβει να κάνει το leader, δηλαδή εντός εισαγωγικών τη Λάντζα. Κανένας Δήμος δεν ήθελε να το κάνει αυτό. Τώρα, στον Δυτικό μας Τομέα, στο Δυτικό μας Τομέα εμπλέκονται 4
Μητροπόλης. Είναι η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, μια Μητρόπολη, είναι η Μητρόπολη Ηλίου, είναι η Μητρόπολη Περιστερίου και είναι και η Μητρόπολη, δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγεται, αλλά είναι για την Αγία Βαρβάρα και για το Εγάλεο και για το Χαϊδάρι. Λοιπόν, τέσσερις Μητροπόλεις εδώ που εμπλέκονται στον τομέα, δεν θα μπορούσαμε να βρούμε άκρη. Ο Μητροπολίτης Περιστερίου πρότεινε να το δουν σε κεντρικό επίπεδο. Όμως δεν είχαν την ίδια άποψη και οι άλλοι Μητροπολίτες. Προς τιμήν του, ο δικός μας Μητροπολίτης εζήτησε να συμμετέχει στο επιστηστικό πρόγραμμα και μπορεί και μας εξυπηρετεί τα μάλα η συμμετοχή του, διότι το μερίδιο, αντιλαμβάνεστε, θα είναι μεγαλύτερο. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στη διαδικασία αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε να κάνουμε τα τεχνικά δελτία και να προχωρήσουμε στο πρόγραμμα. Όσον αφορά του συμπαραστάτη του πολίτη, δεν ξέρω, οι παλαιότεροι θα ενθυμίστε ότι προσπαθήσαμε, αλλά υπήρχε το πρόβλημα της ενισχυμένης, άλλαξε αυτό το θέμα και θα δούμε τώρα και το ρόλο να ξανασκαλίσουμε, αν και ακούω και πάλι ότι καταργείται ο Καλλικράτης. Αυτό είναι στον Καλλικράτη. Ότι θα καταργήσουμε. Είμαστε σε αναμονή. Πάντως κάτω τα χέρια από τους καλούς θεσμούς και από τις καλές μεταρρυθμίσεις, έχω να πω. Μπορούν να πειράξουν τον Καλλικράτη στο χωροταξικό. Κάτω τα χέρια από τη διαφάνεια. Κάτω τα χέρια από τις καλές πρακτικές. Κάτω τα χέρια από το σημάζεμα των Δήμων. Σας ευχαριστώ. Κυρία Λεβίζου, έχει το λόγο. Καλησπέρα σας και από μένα. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά στις εξετάσεις που ρώτησε ο συνάδελφος, είναι με προκαθορισμένα ραντεβού, διεξάγονται όλες οι εξετάσεις σε μηνιαία βάση. Πρόκειται για μια καινοτομία να διεξάγονται εξετάσεις σε μηνιαία βάση από το Δήμο Ηλίου σε συνεργασία με δημόσιους φορείς και νοσοκομεία. Τα ραντεβού κλείνονται με σειρά προτεραιότητας, εξυπηρετούνται όλοι οι δημότες. Και φυσικά, εφόσον υπάρχει μεγάλη ζήτηση, είναι προγραμματισμένες νέες εξετάσεις όλους τους επόμενους μήνες. Όσον αφορά για το αν είναι δική μου πρόθεση, για το αν θα ανεβάσω τα εισοδηματικά κριτήρια, να υπενθυμίσω στον κύριο συνάδελφο ότι ο Αντιδήμαρχος δεν είναι συλλογικό όργανο και ο κανονισμός του κοινωνικού παντοπολίου ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Η κυρία Μιλιώνη. Καλησπέρα. Όσο αφορά το 7ο νηπιαγωγείο, θέλω να ενημερώσω ότι αυτά τα 10 αιτήματα που είπε ο κύριος συνάδελφος ήρθαν χτες το μεσημέρι στο γραφείο μου. Πρωτοκολλήθηκαν δηλαδή χτες, 18 του μήνα, το μεσημέρι. Παρ' όλα αυτά, είχα επικοινωνία με κάποιον γονέα από το σχολείο που με ενημέρωσε ότι υπάρχει πρόβλημα στο σχολείο και μόλις ενημερώθηκα το πρωί, η τεχνική υπηρεσία άμεσα πήγε και είδε την κατάσταση που επικρατεί το νηπιαγωγείο. Δεν είναι τόσο τραγική όσο ακούστηκε από τον κύριο Κουτσιανά. Λοιπόν, ξεβούλωσαν τις υδροροές στην οροφή του κτηρίου και είδανε και τα υπόλοιπα προβλήματα. Μίλησα ήδη και με τη Διευθύντρια και είπα ότι θα επιληφθούμε άμεσα του προβλήματος. Βέβαια, θέλω να τονίσω ότι δεν τίθεται θέμα επικινδυνότητας. Και από όσο ενημερώθηκα, ανατρέχοντας τα προηγούμενα έτη και στα πρωτόκολλα που έχουν εισέλθει, πέρυσι υπήρχε μόνο ένα πρωτόκολλο, το Φεβρουάριο, που επικαλούνταν επικινδυνότητα στην οροφή. Λοιπόν, πέρυσι επισκέφτηκε πάλι η τεχνική υπηρεσία το σχολείο και δεν κρίθηκε ότι ήταν κάτι επικίνδυνο. Σε καμία περίπτωση δεν παίζουμε με τις ζωές των παιδιών. Παρ' όλα αυτά, όπως γνωρίζετε, οι σχολικές μας μονάδες είναι περίπου 80 και καθημερινά προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα θέματα της ημερησίας διάταξης, υπάρχουν 4 εκτός ημερησίας.
Το πρώτο είναι η οικονομική ενίσχυση πληγέντων από τη θεομηνία της 24ης Οκτωβρίου 2014. Συμφωνεί το Σώμα να συζητηθεί. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Το δεύτερο είναι έγκριση μελέτης και τρόπο εκτέλεσης του έργου διαμόρφωσης βοηθητικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας Εργολαβία Ζήτα ΙΤΑ 15. Συμφωνεί το Σώμα να συζητηθεί. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Το τρίτο είναι έγκριση μελέτης και τρόπο εκτέλεσης του έργου άμεση αποκατάσταση στο οδικό δίκτυο του Δήμου που υπέστη ζημίες από την πλημμύρα στις 24 Δεκάτου του 2014. Συμφωνεί το Σώμα να συζητηθεί. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Και το τελευταίο είναι τροποποίηση της 351 απόφασης του 2014. Συμφωνεί το Σώμα να συζητηθεί. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Πάμε στα θέματα της σημερινής διάταξης. Το πρώτο είναι λήψη απόφασης για παράταση της οριζόμενης υπό τις συμβάσεις προθεσμίας που αφορά την υπηρεσία καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής. Έχετε δει το συγκεκριτικό, κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ερώτηση ο κύριος Κουτσιανάς. Ο λόγος που προτείνεται η παράταση ποιος είναι? Σύμφωνα με το συγκεκριτικό, ζητείτε παράταση ως 17 Τετάρτου 2015. Και δεν περνά το ποσό της σύμβασης. Αλλά θέλει να απαντήσει και ο κύριος Δήμαρχος. Ακούστε να δείτε, τέτοιου είδους έργα συντηρήσεων, πάντα παραδοσιακά παίρνουν παρατάσεις. Γιατί? Γιατί δεν προκύπτουν τόσα όσα έχουμε υπολογίσει και προκειμένου να κλείσουμε την εργολαβία πάμε και πιο πέρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είτε συντηρείς σχολείων, είτε συντηρείς φρεατίων, είτε διάφορες τέτοιες συντηρήσεις να γνωρίζετε. Μάλιστα. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι. Τοποθέτηση, ο κύριος Κουτσιανάς. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει ο Δημάρχος. Υπάρχουν όμως έργα και έργα. Το συγκεκριμένο είναι η αφορμή. Θα θέλαμε εμείς να βάλουμε ένα σκεπτικό, ότι όταν η παράταση είναι κατά αποκλειστικά και κατά υπαιτιότητα του αντισυμβαλόμενου, μήπως θα πρέπει να προβλέπονται και κάποιες ρήτρες ώστε να πιεστεί ο αντισυμβαλόμενος να ολοκληρώσει το έργο. Αυτό το λέμε γιατί ξαναείπα πριν ότι υπάρχουν έργα και έργα. Ένα έργο το οποίο μπορεί να έχει παράταση του ενός μήνα και μέσα σε αυτό το μήνα να προκληθούν έντονες βροχοπτώσεις, μπορεί να έχει αλλού συνέπειες. Μάλιστα. Λοιπόν, ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι, ομόφωνα. Το δεύτερο θέμα. Έγκριση διενέργειας για την προμήθεια υλικών κεραμικής για το μορφωτικό τμήμα αγκιοπλαστικής κεραμικής της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Έχετε δει το συγκεκριτικό, κύριε συνάδελφοι. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Το τρίτο θέμα. Έγκριση διενέργειας πίστωσης και διάθεση ποσού 5.313,60 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για τη φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου. Ερώτηση, κύριε συνάδελφε, ή τοποθέτηση. Ο κύριος Κουτσιανάς, ερώτηση. Είναι με απευθείας ανάθεση ή όχι? Όχι. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Το τέταρτο. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 10.000 ευρώ με ΦΠΑ τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υπηρεσιών σκηνοθετικής υποστήριξης ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας του Δήμου Ηλίου για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης «Ιστορίες από το δάσος της Βιέννης» του Έντεν Χόρβατ. Έχετε δει το συγκεκριτικό, κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ερώτηση, ο κύριος Κουτσιανάς. Για το συγκεκριμένο, υπάρχει διαγωνισμός ή είναι με απευθείας ανάθεση? Ο κύριος Βασιλόπουλος. Ο κύριος Δήμαρχος. Το βλέπετε από τον προϋπολογισμό. Είναι στα όρια της απευθείας ανάθεσης. Αλλά εμείς το κάνουμε πολύ ανοιχτά το όλο θέμα και με διαβούλευση και με ό,τι θέλετε. Μάλιστα. Τοποθετήσεις υπάρχουν? Ο κύριος Κουτσιανάς. Εμείς θεωρούμε ότι ακριβώς επειδή έτσι όπως το έθεσε και ο Δήμαρχος, ότι είναι στα όρια της απευθείας ανάθεσης, βεβαίως και δεν έχουμε κανένα θέμα με το πολιτιστικό έργο, το συγκεκριμένο μάλιστα, και ειδικά για τη θεατρική ομάδα Ηλίου, που έχει προσφέρει και πολύ σημαντικές επιτυχίες στο Δήμο μας. Και αυτό είναι προς τιμήν
πρώτα απ' όλα της θεατρικής ομάδας και βλέπω, επειδή είμαι και στην Επιτροπή για τον Πολιτισμό, βλέπω μία φροντίδα και βλέπω ένα έντονο ενδιαφέρον από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Βασιλόπουλο. Αυτό όμως, για το οποίο ζήτησα τον λόγο, είναι ότι δεν χρειάζεται και μάλλον είναι επιβεβλημένο να αποφύγουμε παλιές πεπατημένες που άφησαν ως μέσα σκανδάλου σύμφωνα με δημοσιεύματα και είτε είναι σε απευθείας είτε σε όρια ανάθεσης, απευθείας ανάθεσης, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβηθούμε. Θα έπρεπε να γίνει και θα έπρεπε να έχουμε κερδίσει αυτό το χρόνο να γίνει ένας διαγωνισμός προκειμένου να δοθεί εκεί που χρειάζεται να δοθεί. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, είσαι στο όριο... κύριε συνάδελφοι, ομόφωνα είσαι... για τη συγκεκριμένη απόφαση. Ομόφωνα, ομόφωνα. Όχι, όχι. Α, καταψηφίζεται. Καταψηφίζει και απέχει η δημοκρατική ισοπολιτεία. Καταψηφίζει το αριστερό σχήμα και απέχει η δημοτική ισοπολιτεία. Το επόμενο θέμα είναι συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Ηλίου στη Διεθνή Έκθεση Ύδατος Αποχέτευσης Θεατρική Ανακύκλωσης Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας Πόλης ΙΦΑΤ Ευράσια. Λοιπόν, έχετε δει το συγκεκριτικό, κύριοι συνάδελφοι. Λοιπόν, παρακαλώ. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι, ερωτήσεις. Ερωτήσεις. Ο κύριος Κουτσιανάς και η κυρία Τσίτσου. Κυρία Τσίτσου, έχει το λόγο. Ναι, θέλω να μας ενημερώσετε ποιος διοργανώνει την έκθεση. Και όταν μιλάμε για έκθεση, εννοούμε τα εκθέματα, θα είναι μηχανήματα, τεχνικές, αυτά. Και δεύτερο, πόσο είναι το κόστος της συμμετοχής. Φαντάζομαι θα επιβαρύνει το Δήμο. Πόσο είναι το κόστος αυτό. Ο κύριος... και ο κύριος Κουτσιανάς. Οι ίδιες είναι οι ερωτήσεις. Είναι σκοπός συνεδρίου, σκοπός συμμετοχής, κόστος. Και βεβαίως οι ερωτήσεις αυτές είναι ευλογές, γιατί και δύο εβδομάδες νωρίτερα από την συγκεκριμένη, από το συγκεκριμένο συνέδριο γίνεται και ένα άλλο συνέδριο στο Βερολίνο, το οποίο είναι συνέδριο ύδατος και διαχείρισης αποβλήτων, στο οποίο έχουν μαζευτεί όλοι οι dealers και όλες οι μεγάλοι επενδυτικοί όμιλοι που πρόκειται να διαχειριστούν τη διαχείριση των αποβλήτων. Ρωτάμε, σχετίζονται, δεν σχετίζονται, τι είναι αυτό. Γιατί το εισηγητικό, επειδή το διαβάσαμε, δεν αναγράφει κάτι. Ο κύριος Δημάρχος έχει το λόγο. Λοιπόν, αυτή είναι μια διεθνής έκθεση η οποία γίνεται ανά δύο χρόνια στη Γερμανία, στο Βερολίνο, αν δεν κάνω λάθος στην πόλη, στο Βερολίνο είναι, και ανά δύο χρόνια γίνεται σε μια ασιατική χώρα. Αυτή τη χρονιά γίνεται στην Άγκυρα, έχει να κάνει με εξοπλισμό καθαριότητος, μηχανημάτων καθαριότητος, και διαχείριση υδάτινων πόρων. Προτείναμε σε υπηρεσιακούς παράγοντες να συμμετέχουν. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να συμμετέχει είναι ο κύριος Καλογερόπουλος. Προτάθη και ο αντιδήμαρχος ο περιβάλλοντος να συμμετέχει στην έκθεση αυτή, αλλά λόγω υποχρεώσεων δεν μπορεί και θα συμμετάσχει ο ομιλών. Οι δαπάνες προβλέπονται από τον Καλλικράτη και τη σχετική νομοθεσία. Είναι η μετάβαση και επιστροφή, δηλαδή τα ναύλα, και η διαμονή με διατροφή 95 και η μετακίνηση εσωτερική με 95 ευρώ την ημέρα. Πρόκειται για δύο μέρες, οπότε μπορείτε να υπολογίζετε περίπου το κόστος της συμμετοχής στην έκθεση. Και σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει έγκριση πίστωσης του ποσού. Λοιπόν. Τι πιστεύετε, κατεβάζουμε αφήσεις, συντρόφισσα. Πάμε να μάθουμε πώς θα κατεβάζουμε τις αφήσεις. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, στο συγκεκριμένο θέμα προτείνονται λοιπόν, σύμφωνα με το εισηγητικό, να συμμετέχουν ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Νίκος Ζενέτος και ο Διευθυντής Περιβάλλοντος Καθαριότητας, ο κύριος Ηλίας Καλογερόπουλος. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι.
Καταψηφίζει το αριστερό σχήμα Ηλίου και η λαϊκή συσπήρωση. Απέχει η λαϊκή συσπήρωση. Πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι λήψη απόφασης για εγγραφή του Δήμου μας ως συνδρομητής στο περιοδικό της Ένωσης Δημάρχων Αττικής, ο Δήμαρχος της Αττικής. Έχετε δει το σχετικό, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Το επόμενο. Λήψη απόφασης για εξαίρεση της 33-2008 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου της συνδρομής στην εφημερίδα Ημερησία. Έχετε δει το σχετικό, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Το επόμενο, μίσθωση κύματος για τη στέγαση του φυσικοθεραπευτηρίου, του αυτοτελούς τμήματος αθλητισμού, νέας γενιάς παιδείας και διαβίου μάθησης του Δήμου Ηλίου. Έχετε δει το συγκεκριτικό, κύριε συνάδελφοι. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Παρακαλώ, ο κύριος Καούκης και ο κύριος Κανελόπουλος. Ο κύριος Καούκης. Δεν είναι ότι διαφωνούμε με αυτό, συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά έρχεται στο μυαλό μας ξανά το αίτημα που είχε υποβάλει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πατακιάς για έβρεση γραφείου του συνδυασμού, είτε μέσα στο Δήμο. Είτε μας είχατε πει να βρούμε χώρο τον οποίο θα το μισθώσετε εσείς. Εμείς και χώρο μπορούμε να βρούμε και να το μισθώσετε. Και περιμένετε και σας απάντηση. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσουμε όλες τις παρατάξεις και ο χώρο. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο θέμα, ομόφωνα κύριε συνάδελφοι, ομόφωνα. Το επόμενο. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικό κατάλογο που αφορούν ενίκεια και τέλη χαρτοσύμου από εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου. Έχετε δει το συγκεκριτικό, κύριε συνάδελφοι. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Το επόμενο είναι συμπλήρωση της 382-2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Χαραλαμπόπουλος έχει το λόγο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η απόφαση που καλούμαστε να πάρουμε σήμερα αποτελεί συνέχεια της 382-2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου τη συμπληρώνει και τη βελτιώνει προς όφελος των δημοτών. Αφού επιδιώκεται να συμπεριληφθούν και άλλες κατηγορίες, οι οποίες μετά τη δημοσίευση της προηγούμενης απόφασης αιτήθηκαν, αλλά και αυτούς που πρόκειται να αιτηθούν για παραχώρηση οικογενειακού τάφου. Συγκεκριμένα, δίνεται η ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να έχουν και έχουν τις προϋποθέσεις παραχώρησης οικογενειακού τάφου, μέσα σε προθεσμία 4 μηνών από σήμερα, να ζητήσουν την ένταξή τους σε ό,τι προβλέπουν οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό είναι προς το συμφέρον τους, αφού μετά την ένταξή τους θα απαλλαγούν από τα τέλη ανανέωσης, η παράταση που λέμε, και προστίμουν. Αφού η παραχώρηση οικογενειακού τάφου θα ανατρέχει στην αρχική εφαρμογή των ρυθμίσεων του κανονισμού που ψηφίστηκε το 2012 και ειδικότερα στο άρθρο 22 που έχει να κάνει με τις χρεώσεις. Δηλαδή, συγκεκριμένα, δεν θα καταβάλει ετησίως 1.100 ευρώ που είναι συν τα πρόστιμα ως τέλος ανανέωσης, αλλά θα καταβάλει ετησίως 100 ευρώ ως τέλος διατήρησης. Έτσι. Επίσης, θέλω να πω ότι πέρα αυτής της ρύθμισης, η διοίκηση του Δήμου προσανατολίζει σε τροποποίηση του υπάρχοντος κανονισμού με σκοπό να τον βελτιώσει, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά προβλήματα όπως αυτά έχουν διαφοροποιηθεί από την ψήφιση του υπάρχοντος κανονισμού. Και θέλουμε λοιπόν με την τροποποίηση του νέου κανονισμού που θα φέρουμε προς ψήφιση να βοηθήσουμε τις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες που έχουν τις προϋποθέσεις να πάρουν οικογενειακό τάφο αλλά αδυνατούν οικονομικά. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε για την έγκριση ως την εισήγηση της υπηρεσίας. Μάλιστα. Υπάρχουν ερωτήσεις κύριε συνάδελφοι. Ο κύριος Κακούρης ερώτηση. Μία ερώτηση θέλω να κάνω στον κύριο Χαραλαμπόπουλο. Η ρύθμιση αυτή αφορά και τους δημότες που έχουν κάνει δικαστήριο, έχουν μια νομική διαφορά στο δικαστήριο με το... Να τελειώσω κύριε Δημάρχε. Ρωτάω, αφορά και αυτούς που έχουν προσφύγει και περιμένουν απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αφορά όλους όσους δεν έχουν κάνει έτσι, είτε έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, είτε δεν έχουν προσφύγει στα δικαστήρια. Δεν υπάρχει καμία δικαστική απόφαση. Δεν μας δεσμεύει εμάς να πάρουμε απόφαση και να εφαρμόσουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Υπάρχουν τοποθετήσεις, κύριε συνάδελφοι. Ομόφωνα. Απέχει το αριστερό σχήμα Ηλίου. Πάμε στο επόμενο, που είναι η έγκριση σχεδίου ανακοίνωσης ΟΧ 1η του 2015, το οποίο αντικαθιστά το σχέδιο ανακοίνωσης ΟΧ από 5η του 2014, καθώς και τον προσδιορισμό της διάρκειας των συμβάσεων της υπαριθμών 60-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ο κύριος Ζαλαμάγκας.
ήθελα να ρωτήσω, επειδή η αμοιβή θα είναι υπομορφή ανταποδοτικότητας, οι υποψήφοι θα γνωρίζουν την αμοιβή που θα έχουν? Γιατί είναι 100% ανταποδοτικά, όπως βλέπω. Θα ξέρουν όσοι είναι υποψήφοι τι θα παίρνουν, ή αν συγκεντρώσουμε θα δώσουμε? Υπάρχει περίπτωση να παίρνουν και 100 ευρώ το μήνα, δηλαδή δεν ξέρω. Θα το γνωρίζουν, κύριε συνάδελφε, γιατί είναι και γραμμένα ούτως ή άλλως στον προϋπολογισμό όλα αυτά τα ποσά. Θα ξέρουν τι αμοιβή θα έχουν, βεβαίως, ποια θα είναι η αμοιβή. Περίπου τι έχει προϋπολογιστεί, κύριε Απέτρη, για το σοκ. Και αν δεν φτάσουν τα χρήματα, τι μελιένεστε? Ποια χρήματα. Τα ανταποδοτικά. Είναι όλα προϋπολογισμένα. Είναι προϋπολογισμένα, κύριε συνάδελφε. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να το εισάγουμε. Απλώς μια απορία. Ωραία. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι. Ομόφωνα. Πάμε στο επόμενο. Που είναι λήψη απόφαση για την έγκριση της μελέτης από 3/2015 και του τρόπου εκτέλεσης του έργου έκτακτες παρεμβάσεις συντήρησης σχολικών κτηρίων εργολαβία ΔΕΛΤΑ 1 του 2015. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι. Ομόφωνα. Το 13. Το 14, το 15 και το 14, ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι, είναι το ίδιο, ομόφωνα. Στο 15, λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου, εργασίες συντήρησης και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων των κτηριακών μονάδων των βρεφονιπιακών σταθμών. Εδώ, κύριε συνάδελφοι, πρέπει πλέον να ορίζονται με κλήρωση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο τακτικός και ο αναπληρωματικός. Ωραία. Μάλιστα, κληρώθηκαν ο κύριος Ξενάκης ως τακτικό και ο κύριος Κακούρης ως αναπληρωματικό. Το 16. Λήψη απόφαση για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου συντήρηση ανακατασκευή δαπέδων ανοιχτών γηπέδων. Κληρώθηκαν ως τακτικό ο κύριος Γαλούνης και ως αναπληρωματικός ο κύριος Φεγγερός. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι, ομόφωνα. Το ίδιο και στην προηγούμενη απόφαση. Ομόφωνα, αφού είναι κλήρωση, μπορούμε να πούμε ότι δεν γίνεται. 17. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου διαμόρφωση οδού Αντιγόνης και πεζοδρομίου σε οικοδομικό τετράγωνο 740 εργολαβία Α2 του 13. Κληρώθηκαν ο κύριος Κοκονάκης ως τακτικό μέλος και ο κύριος Κανελόπουλος ως αναπληρωματικό. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι, ομόφωνα. Στο 18, λήψη απόφαση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου διαμόρφωση διανυχθέντων οδών εργολαβία Α2 του 12. Κληρώθηκαν ο κύριος Κάβουρας ως τακτικό μέλος και ο κύριος Φερεντίνος ως αναπληρωματικό. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι, ομόφωνα. Το 19. Λήψη απόφαση για συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου παρεμβάσεις βελτίωσης σχολικών κτηρίων εργολαβία ΔΕΛΤΑ 2 του 12. Κληρώθηκαν ως τακτικό ο κύριος Δαλαμάγκας και ως αναπληρωματικό μέλος ο κύριος Κάβουρας. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι, ομόφωνα. Το 21. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου επισκευή
Συντήρηση κτηρίου επί των οδών Αγίου Φανουρίου, Άστρους, Ολυμπίας, Τεγέας. Κληρώθηκαν ο κύριος Φραγκάκης ως τακτικό μέλος και ο κύριος Βέργος ως αναπληρωματικό. Στο 21, λήψη απόφαση για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου, έκτακτες επεμβάσεις που απαιτούνται σε κτίρια στέγασης υπηρεσιών του Δήμου Εργολαβίας, ζήτα 4 του 11. Κληρώθηκαν ως τακτικό μέλος ο κύριος Κουτσιανάς και ως αναπληρωματικό μέλος ο κύριος Τσιμόγιαννης. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι, ομόφωνα. Στο 22, λήψη απόφαση για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου, παρεμβάσεις βελτιώσεις σχολικών κτηρίων, εργολαβία ΔΕΛΤΑ 3 του 11. Ο κύριος κληρώθηκε ως τακτικό ο κύριος Μπατσής και ως αναπληρωματικό ο κύριος Ξενάκης. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Το 23. Έγκριση δεύτερου ανακεφαλαιωτικού πίνακα τελικού τακτοποιητικού του έργου εργασίες συντήρησης και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων των κτηριακών μονάδων των βρεφονιπιακών σταθμών. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Το 24. Έγκριση τρίτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα τελικού τακτοποιητικού του έργου παρεμβάσεις βελτιώσεις σχολικών κτηρίων εργολαβία ΔΕΛΤΑ 3 του 11. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Το 25. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτων σπραχθέντων ποσών. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Το 26. Συμμετοχή του Δήμου Ηλίου στην εταιρική σύμπραξη του προγράμματος Υπηρεσίες Πρώιμης Παρέμβασης που θα υποβάλει το Ίδρυμα Ιθεοτόκος στο Ίδρυμα Μποδοσάκη για χρηματοδότηση. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Ερώτηση, κυρία Τσίτσου. Ναι. Κυρία Τσίτσου, επειδή ερώτηση. Από το εισηγητικό δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα, μπορείτε να πείτε δύο κουβέντες παραπάνω. Γιατί χρειάζεται αυτή η σύμπραξη, δηλαδή, για να κάνει το αίτημα προς το Ίδρυμα Ποδοσάκη Θεοτόκος λοιπόν, με το Δήμο. Πρέπει να γίνει, γιατί είναι πρώιμη παρέμβαση, θα γίνει στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, θα συμμετέχουν οι βρεφονιπιακοί σταθμοί του Δήμου Ηλίου και πρέπει να είναι από τρία μέρη, έτσι ώστε να προχωρήσει όλη αυτή η σύμπραξη. Και αυτό είναι προς όφελος των βρεφονιπιακών σταθμών, γιατί θα λειτουργήσουν μέσα στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, φαντάζομαι, παιδοψυχολόγοι κτλ. Μάλιστα. Είναι προς όφελος, δεν είναι δηλαδή. Προσφορά δηλαδή του Ποδοσάκη, όπως του Νιάρχου στα σχολεία, έτσι κάπως. Λοιπόν, ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι, καταψηφίζει η λαϊκή συσπήρωση. Πάμε στο επόμενο θέμα. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Το 27. Πάμε στις επιτροπές. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου. Μισό λεπτό. Όχι, τα έχω διορθώσει. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, κύριε συνάδελφη. Λοιπόν, στο 27 είναι ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων Κτισμάτων σύμφωνα με τον 1337 του 83 για τα έτη 15 ως 16. Προτείνονται από την πλευρά της διοίκησης ο κύριος Φερεντίνος ως τακτικό μέλος και η κυρία Μιλιώνη Παναγιώτα ως αναπληρωματικό. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Το 28. Ορισμός μελών της Επιτροπής Κτηματολογίου σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου 3463 του 2006 αποτελούμενοι από δύο δημοτικούς συμβούλους και τους αναπληρωτές τους και ένα πολιτικό μηχανικό δημοτικό υπάλληλο για τα έτη 2015-2016. Προτείνονται από την πλευρά της διοίκησης ο κύριος Φερεντίνος, ο κύριος Λιώσης και ο κύριος Κεντέρης Κωνσταντίνος, τοπογράφος μηχανικός. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Ωραία. Ο κύριος Φερεντίνος θα είναι από την πλευρά της διοίκησης και ο κύριος Ξενάκης από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Και ο υπάλληλος που προανέφερα. Ομόφωνα. Το επόμενο. Το 29. Ορισμός μελών Διαπαραταξιακής Επιτροπής Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για τα έτη 2015-2016.
είχαν προταθεί από την πλευρά της διοίκησης ο κύριος Λιώσης. Μισό λεπτό. Ο κύριος, θέλετε να κάνετε πρόταση μελούς? Μισό λεπτό να πω τι έχει προτείνει η διοίκηση. Προτείνει τον κύριο Λιώση, τον κύριο Κοκονάκη και την κυρία Λικούδη Κυριακοπούλη Ζαχαρούλα. Λοιπόν, και από την αντιπολίτευση πρέπει να είναι δύο δημοτικοί σύμβουλοι. Ο κύριος Καούκης έχει το λόγο. Μπορούμε να αποφασίσουμε μόνοι μας ή θα μας υποδείξετε εσείς ποιον αποβάλλουμε? Λέω σε δικιά μας παράταξη εννοώ. Έλα, πες. Γιατί υπάρχει και προηγούμενο στη δέχτη, ας πούμε, που είχαμε προτείνει και το οποίο μας το βγάλανε απ' έξω. Αν μπορούμε να προτείνουμε λοιπόν μόνοι μας τη δική μας παράταξη, εμείς θα προτείνουμε τον κύριο Δαλαμάγκα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κι άλλος ένας δημοτικός σύμβουλος ήταν ο κύριος Τσακανίκας. Προτείνει τον κύριο Τσακανίκα. Θέλει το λόγο, κύριε Φεγγέρε, ο κύριος Φεγγερός. Το συγκεκριμένο θέμα, κύριε Πρόεδρε, όπως αναφέρθηκε και ο επικεφαλής μας, ο κύριος Καούκης, θα ήθελα να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο και να καταγγείλω βέβαια την απαράδεκτη και φασιστική συμπεριφορά του Δημάρχου όσο αφορά το πρόσωπό μου. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη σύσταση του Διαπαρταξιακού Συμβουλίου της ΑΕ πρώην ΔΕΚΤΕ, επεμβαίνει με ιταμό φασιστικό τρόπο στον επικεφαλής της παράταξής μας, κύριον Καούκη, πιεζοντάς τον επανειλημμένα να μην με προτείνει για το ΔΣ της ΑΕ. Δεν ξέρω αν φοβάται κάτι. Και όταν ο κύριος Καούκης εμένει στην πρότασή του, αποφασίζει αυταρχικά να μην τοποθετήσει από τη Δημοτική σου Πολιτεία και να ορίσει άλλο μέλος της παράταξής του. Δηλώς και κρυπτόμενος, μη έχοντας το θάρρος της γνώμης του, λέει ότι δήθεν δεν με θέλει εκτελεστική επιτροπή. Σημείωση διορισμένη από τον ίδιο. Το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι η συμμετοχή μου στο ΔΣ της ΑΕ, το θεωρώ κάτι σημαντικό. Άλλωστε, έχω εκλεγεί και συμμετέχω στην Οικονομική Επιτροπή, που είναι πολύ πιο σημαντική με πολλαπλό αντικείμενο. Πρόβλημα όμως είναι η ομοί αντιδημοκρατική και φασιστοειδής παρέμβασή του. Πρόβλημα είναι ο ρεβασισμός, η μικρότητα και εν γέννη το πολιτικό του ήθος. Για όλα αυτά δηλώνω ότι θα είμαι παρόν στην πρόκληση και η ευθύνη δεν θα βαρύνει πλέον εμένα. Ονοώ νοήτο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι και πολύ νοών, καθώς ξέρεις, κύριε συνάδελφε. Κατά συνέπεια, τα θέλω λιανά. Τα θέλω συγκεκριμένα. Θα πρέπει να σας πω ότι ο εν λόγω που έθεσε όλα αυτά τα θέματα και τα οποία αντιπαρέρχομαι ακριβώς και μόνο επειδή προέρχονται από αυτόν. Τα περί φασισμού, οι ταμείς συμπεριφοράς κτλ. Θέλω όμως να διευκρινίσω ότι εζήτησα και εναλλακτική πρόταση από τον επικεφαλής της Ισοπολιτείας, τον κύριο Καούκη, όχι να μην προτείνει τον εν λόγω. Ζήτησα και εναλλακτική. Ο εν λόγω δεν πέρασε από συνεδρίαση της παράταξής μας, ακριβώς επειδή προσφάτως είχε κάνει κυβίστηση στο ζήτημα της συζήτησης για τους κοινόχρηστους χώρους όπου συνεδρίασε η Διαπαραταξιακή Επιτροπή και ως εκπρόσωπός της είχε συμφωνήσει, δεν θέλω να επαναφέρω το θέμα, και το άλλαξε ενώ είχε άλλο ψηφίσει και δεσμευτεί, το άλλαξε αμέσως μετά. Ο λόγος ήταν αυτός ο τελευταίος, δεν λέω για τους άλλους παλαιότερους, που δεν πέρασε από την παράταξή μας. Συγκεκριμένα συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή, διότι ήταν περίοδος, από, θα θυμάστε, εκλογών και δεν είχαμε και πάρα πολύ χρόνο για τέτοιου είδους συνεδρίαση, αν και είχε εξουσιοδοτηθεί ο ομιλών να ορίσει. Και όταν επέμενα και για εναλλακτική πρόταση, αντιλαμβάνεστε ότι η μη αποδοχή του ονόματος που έδωσε ο κύριος Καούκης δεν ήταν για να έχουμε συνένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης,
Γι' αυτό επέμενα μέχρι παρεξηγήσεως για εναλλακτική και για εναλλακτική πρόταση. Ωστόσο, είμαστε εδώ και ξανασυζητάμε εάν έχετε εναλλακτική πρόταση είτε εσείς είτε οποιοδήποτε άλλος από την αντιπολίτευση. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος και αντιπαρέρχομαι τα πάντα και λυπάμαι πάρα πολύ που βγήκε εκτός ορίων και έχασε την ψυχραιμία του και έκανε τόσο βαρύς χαρακτηρισμός, γιατί εγώ ο ίδιος δεν ήμουν όταν συνυπηρετούσαμε το λαό του Ηλίου. Εγώ ο ίδιος δεν ήμουν όταν ήμουν δήμαρχος και τον αξιοποίησα. Εγώ ο ίδιος δεν ήμουν όταν μέχρι την τελευταία στιγμή, κύριε Καούκη, που ήρθε στην παραταξή σας, τον χρησιμοποιούσα ως αντιπρόεδρο νομικού προσώπου και τον εμπιστευόμουν, γιατί έκανε και τη δουλειά του, αν παρακαλώ, θέλετε. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Έκανε και τη δουλειά του καλά, σχεδόν καλά. Με εξαίρεση λίγο το τελευταίο καιρό που αποφάσισε να κάνει κάτι άλλο και προσπάθησε να υπονομεύσει λίγο, έκανε σχεδόν καλά τη δουλειά του. Έτσι, και το λέω δημοσίως αυτό. Ήταν κύριος. Τώρα δεν ξέρω τι άλλαξε και έγινα φασίστας, έγινα κακούργος, έγινα κακός. Δεν πειράζει. Θα μας κρίνει όλους μας η ιστορία και η διαδρομή μας. Όσον αφορά τις απειλές, εγώ, αγαπητοί μου συνάδελφοι, οφείλω να σας πω ότι δεν είμαι ανοιχτός πουθενά και δεν υπολογίζω κανέναν. Μάλιστα. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Και ήταν το 29 θέμα. Ήταν το 29 θέμα. Ο ορισμός μελών Διαπαραταξιακής Επιτροπής Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Ο κύριος Λιώσης, ο κύριος Κοκονάκης, η κυρία Λικούδη και η Κυριακοπούλου Ζαχαρούλα, ο κύριος Δαλαμάγκας, ο κύριος Τσακανίκας και από τον Εμπορικό Σύλλογο εκπρόσωπος ο κύριος Χίζας Γεώργιος. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Πάμε στο 30. Ορισμός μελών Επιτροπής του άρθρου 199 του νόμου 3463-2006 για εκποίηση κινητών πραγμάτων που δεν έχουν καμία αξία αποτελούμενη από δύο δημοτικούς συμβούλους και ένα τεχνικό δημοτικό υπάλληλο για τα έτη 2015-2016. Προτείνονται από την πλευρά της διοίκησης ο κύριος Γκόγκος και ο κύριος Γκόνης και δημοτικός υπάλληλος ο κύριος Καλογερόπουλος Ηλίας, πολιτικός μηχανικός. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Ένα-ένα θέλετε. Ωραία. Από τη διοίκηση ο κύριος Γκόγκος και ο κύριος Κανελόπουλος από την αντιπολίτευση και ο υπάλληλος που είπαμε. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Το 31. Ο ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματοθεάτρων για τα έτη 2015-2016. Προτείνεται ως Πρόεδρος ο κύριος Αποστολόπουλος. Η αντιπολίτευση έχει να προτείνει κάποιον ως αναπληρωματικό. Κύριοι συνάδελφοι. Ναι. Ο κύριος Μπατσής. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Πάμε στο επόμενο. Το 32. Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την Ελοτομία Ημιδέδρων του Δήμου μας για τα έτη 2015-2016. Είχαν οριστεί και προτείνονται πάλι ο κύριος Κουμαραδιός Γιώργιος, ο κύριος Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης είχε προταθεί ήταν η κυρία Γρετσίστα, ο κύριος Μπατσής και η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, η κυρία Γαλάνη, καθώς προτείνεται επίσης και ο κύριος Καραγιώργης, ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας, πλέον να συμμετέχει. Λοιπόν, η αντιπολίτευση προτείνει πάλι την κυρία Γρετσίστα και τον κύριο Μπατσή. Η αντιπολίτευση για τα δέντρα. Ωραία, τον κύριο... Δύο θα προτείνετε. Η κυρία Γρετσίστα
Και ο κύριος Ξενάκη. Δεν μπορεί ο Ξενάκης, είναι, τώρα είναι η κυβέρνηση ο Ξενάκης. Ωραία. Άρα λοιπόν η κυρία Γκρετσίστα και ο κύριος Μπατσής και από υπαλλήλου συμμετέχει η κυρία Γαλάνη και ο κύριος Καραγιώργης. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι, ομόφωνα. Πάμε στο επόμενο, το 33. Ορισμός για παραταξιακής επιτροπής για τους κανόνες έκδοσης αδειών στάθμευσης ΑΜΕΑ για τα έτη 2015-2016. Προτείνονται ο κύριος Λιώσης, ο κύριος Φερεντίνος, ο κύριος Κοκονάκης. Και από την πλευρά της αντιπολίτευσης συμμετείχε ο κύριος Αλαμάγκας, ο κύριος Μπατσής και ο κύριος Χρόνης. Ποιοι προτείνονται? Ο κύριος Καούκης, ο κύριος Κανελόπουλος, ο κύριος Μπατσής και ο κύριος Χρόνης. Ο Μόβα, κύριε συνάδελφε. Ο Θανάσης. Ο Θανάσης. Τσακανίκας. Μπατσής Τσακανίκας. Ο Μπατσής δεν μπορεί να λείπει από εκεί. Και ο κύριος Τσακανίκας. Τι θα πεις? Και ο Τσακανίκας. Και ο κύριος Τσακανίκας. Και ο κύριος Τσακανίκας. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Λοιπόν, πάμε στο 34. Ορισμός μελών επιτροπής του άρθρου 186 του νόμου 3463 του 2006 περί καθορισμού οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων δήμων και κοινοτήτων για την καταμέτρηση και την εκτίμηση ακινήτων, η οποία αποτελείται από δύο μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, το ένα οριζόμενο ως πρόεδρο της Επιτροπής για τα έτη 2015-2016. Από την πλευρά της διοίκησης προτείνεται ο κύριος Γκόγκος Κωνσταντίνος ως πρόεδρος της Επιτροπής. Η αντιπολίτευση θέλει να προτείνει κάποιον? Τον κύριο Κακούρη. Και ο κύριος Κακούρης. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Το επόμενο, 35, συγκρότηση Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2015, αποτελούμενη από ένα Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του. Λοιπόν, εδώ είχε προταθεί πάλι ο κύριος Γκόγκος ως τακτικό μέλος. Έχει να προτείνει κάποιον η αντιπολίτευση? Τον κύριο Ξενάκη. Ο κύριος Ξενάκης. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Πάμε στα εκτός ημερησίας θέματα. Οικονομική ενίσχυση πληγέντων από τη θεομηνία της 24ης Οκτωβρίου του 2014. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριε συνάδελφοι, πρόκειται για 30.000 ευρώ που έρχονται στο Δήμο. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι. Ομόφωνα. Το δεύτερο, λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης 4, από τον 4ο του 2015, μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου διαμόρφωση βοηθητικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας, εργολαβία ζήτα 4 του 2015, προϋπολογισμός μελέτης 24.599 ευρώ με ΦΠΑ. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Το επόμενο, λήψη απόφασης για την έγκριση της παριθμών από δεύτερο 2015 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου άμεση αποκατάσταση στο δικό δίκτυο του Δήμου που υπέστη ζημιές από την πλημμύρα της 24ης Οκτωβρίου του 2014, προϋπολογισμός 30.750 ευρώ με ΦΠΑ. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα. Και το τελευταίο είναι τροποποίηση της 351 απόφασης 2014 και έχει να κάνει με το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηλίου και του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Πάρνηθα του Δήμου Φιλής. Η κυρία Βομπυράκη έχει να προσθέσει κάποια στοιχεία για τη συγκεκριμένη τροποποίηση. Δεν αλλάζουν τα ποσά, αλλάζουν μόνο οι μήνες. Αλλάζουν οι μήνες γιατί πήραμε τώρα και ξεκινάμε τα προγράμματα τους γυμναστές και αλλάζει και ο χρόνος που κόβεται το τιμολόγιο από 6 παραστατικά σε 3. Τα ποσά δεν αλλάζουν, παραμένουν ίδια. Μάλιστα. Ναι. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ομόφωνα. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Επειδή με το κολυμπητήριο και το πετρέλαιο και τα λοιπά, δεν είχα την ευκαιρία να μεταφέρω για ένα άλλο θέμα πετρελαίου τα ευχαριστήρια των γιατρών και των υπαλλήλων του ΙΚΑ Αγίων Αναργύρων προς τη διοίκηση για το πετρέλαιο. Λοιπόν, ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι, τροποποίηση. Ομόφωνα. Λύτη συνεδρίαση. Καλό βράδυ.